Φρίκι προκαλεί η είδηση ότι ένας Ινδονήσιος καταδικάστηκε για 159 σεξουαλικές επιθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία, εκ των οποίων οι 136 αφορούσαν βιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Βρετανίας, υπολογίζεται πως ο δράστης είχε στοχοποιήσει τουλάχιστον 190 θύματα, τα οποία φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά. Τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν διεξαχθεί 4 δίκες σε βάρος του. Πρόκειται για τον Ρέιναρντ Σίναγα, ηλικίας 36 ετών, ο οποίος αποτελεί τον πιο επικίνδυνο βιαστή στην ιστορία της Βρετανίας και γι' αυτό το λόγο οι δικαστές έκρινε πως πρέπει να καταδικαστεί ισόβια για τουλάχιστον 30 χρόνια. Η δικαστής τον αποκάλεσε μοχθηρό αρπακτικό ενώ απευθυνόμενη στον ίδιο, είπε, «Φαίνεσαι να διασκεδάζεις τη διαδικασία ακόμη και τώρα, λίγο πριν την καταδίκη σου. Είσαι ένας σατανικός κατά συρροή σεξουαλικός παραβάτης, που κυνηγούσε νεαρούς άντρες, οι οποίοι έρχονταν στην πόλη με στόχο τίποτα περισσότερο από μια βραδιά με τους φίλους τους». Ένα από τα θύματα σε περιέγραψε ως τέρας, το μέγεθος των πράξεων σου δικαιώνει το χαρακτηρισμό. Σπανίως αν όχι ποτέ, δικαστήρια έχουν δει τόσους βιασμούς σε τόσο σύντομο διάστημα. Σύμφωνα με το BBC, ο δράστης νάρκωσε 48 από τους 136 άνδρες, τους οποίους συναντούσε σε νυχτερινά κέντρα του Μάντσεστερ και στη συνέχεια τους μετέφερε στο σπίτι του. Σύμφωνα με την αστυνομία, βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς με 2 κινητά τηλέφωνα. Κατά τη διάρκεια της δίκης ο 36χρονος ήταν ανέκφραστος, έδειχνε να βαριέται και έπαιζε με τα μαλλιά του, ενώ τα θύματα του εξιστορούσαν τη φρικτή δράση του. Η δράση του αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2017, όταν ένα από τα θύματα του ξύπνησε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επίθεσης και ύστερα τον κατήγγειλε. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν εκατοντάδες ώρες βίντεο με τις πράξεις βιασμού. Χαρακτηριστικό στοιχείο, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ήταν ένα μήνυμα στο Facebook από τον ίδιο τον δράστη ο οποίος απευθυνόμενος σε έναν φίλο του έλεγε για ένα από τα θύματα του ότι ήταν straight το 2014. Το 2015 ήταν η χρονιά που μπήκε στον κόσμο τον gay, χαχαχα.